Με ηλιοφάνεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες προβλέπεται να κορυφωθούν στην Κρήτη οι εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Ήδη οι συνθήκες που επικρατούν είναι ήπιες, γεγονός που θα ευνοήσει και την ομαλή διεξαγωγή των παρελάσεων. Το καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου φαίνεται ότι θα επισκεφτεί και το νησί μας, με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες, με αποκορύφωμα ιδιαίτερα την 28η Οκτωβρίου, η μέρα που έχουμε την εθνική μας επέτειο, όπου εκεί οι συνθήκες θα είναι τόσο καλές και με την ηλιοφάνεια που θα δούμε και τις θερμοκρασίες, τουλάχιστον σαν αίσθηση, να είναι αρκετά υψηλότερες των προηγούμενων ημερών. Από αύριο Σάββατο οι βοριάδες εξασθενούν και θα πνέουν στα δυτικά και νότια στα 4 με 5 μποφόρ, ενώ ακόμα πιο εξασθενημένοι θα είναι στα ανατολικά της Κρήτης. Ανωδικά θα κινηθεί και η θερμοκρασία που θα διαμορφωθεί κοντά στους 22 βαθμούς στο βόρειο μέτωπο, ενώ 2 με 3 βαθμούς υψηλότερα προβλέπεται για τις νότιες περιοχές. Οι βραδινές όμως ώρες θα επιφυλάσσουν ευθυνοπορεινού χαρακτήρα θερμοκρασίες, με την ενδοχώρα και τα ορεινά να έχουν θερμοκρασίες αρκετά χαμηλότερες. Από τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας προβλέπεται επαναφορά του βορείου ρεύματος, το οποίο θα ρίξει τη θερμοκρασία, ωστόσο δεν αναμένεται να προκαλέσει τις πολυπόθητες για τον αγροτικό κόσμο της Κρήτης βροχές. Το δυναμικό αίτιο, δηλαδή της ψυχρής μάζας, είναι πάρα πολύ ασθενές. Το μόνο που κάνει είναι να σχηματίζει νεφώσεις και μόνο σε ένα τοπικό επίπεδο μπορεί να δίνει κάποιες πολύ ασθενείς παροδικές βροχές, οι οποίες βέβαια δεν έχουν και ιδιαίτερη αξία. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, το καιρικό μοτίβο του Οκτωβρίου προβλέπεται να επικρατήσει τουλάχιστον και τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου.